Νομίζουμε ότι οι μέχρι σήμερα συνεδριάσεις των Επιτροπών της Βουλής, η ακρόαση των φορέων, αλλά και γενικότερα η δημόσια αντιπαράθεση που αναπτύχθηκε γύρω από το νομοσχέδιο, απέδειξαν το πόσο ψεύτικα και προσχηματικά είναι τα επιχειρήματα που επιστράτευσε η κυβέρνηση προκειμένου να στηρίξει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Με τη συνδρομή φυσικά διαφόρων παπαγάλων που χρόνια τώρα εκφράζουν το μίσος τους και το μένος τους για τις λαϊκές κινητοποίησεις και οι οποίοι βγήκαν στα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης προκειμένου να στηρίξουν αυτά τα κυβερνητικά προσχήματα. Πρόσχημα και ψέμα νούμερο ένα. Το νομοσχέδιο, λέεται, έρχεται να βάλει τάξη στις ολιγομελείς συγκεντρώσεις που ταλαιπωρούν τον κόσμο. Ποια είναι η αλήθεια? Ότι το νομοσχέδιο, με τις γενικευμένες απαγορεύσεις που θέτει, με την απειλή των διώξεων για τους εργανωτές, για ενέργειες άλλων, αλλά και με την αοριστία των ρυθμίσεών του, που θα δισερμηνεύει κάθε φορά κατά το δοκούν η αστυνομία και οι άλλοι μηχανισμοί καταστολής, στην πραγματικότητα θέτει υπό απαγόρευση και υπό περιορισμό κάθε λαϊκή κινητοποίηση. Άλλωστε, αυτό το παραδέχτηκαν και οι εκπρόσωποι της αστυνομίας, καμιά κινητοποίηση των 30, των 50 ή των 100 ανθρώπων δεν κλείνει κεντρικούς δρόμους. Απλά αναπαράγεται αυτό το ψέμα ως ένα λογικοφανές επιχείρημα για να νομιμοποιήσετε στις λαϊκές συνειδήσεις αυτό το νομοθετικό έκτρωμα που φέρνετε στη Βουλή. Πρόσχημα και ψέμα νούμερο 2. Οι συγκεντρώσεις, λέτε, βλάπτουν την κίνηση στα εμπορικά καταστήματα και καταστρέφουν τους ιδιοκτήτες τους. Ποια είναι η αλήθεια εδώ? 200.000 μικρές επιχειρήσεις έβαλαν λουκέτο την πενταετία 2011-2016 και δεν έβαλαν λουκέτο λόγω των κινητοποίησεων. Έκλεισαν εξαιτίας της πολιτικής που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις, εξαιτίας της φορολογίας, εξαιτίας της απελευθέρωσης των ωραρίων για να στηριχτούν οι μεγάλες αλυσίδες στο χώρο του εμπορίου, όπως επίσης έκλεισαν εξαιτίας της φτώχειας και της ανέχειας του λαού. Και επειδή ακριβώς έκλεισαν για όλους αυτούς τους λόγους, δεν έκλεισαν μόνο στο κέντρο της Αθήνας, έκλεισαν και στην Κυψέλη, έκλεισαν και στον Κολονό, έκλεισαν και σε περιοχές, συνοικίες ή δρόμους που ούτε συγκεντρώσεις γίνονται, ούτε διαδηλώσεις υπάρχουν. Έκλεισαν και εκεί. Ψέμα και πρόσχημα νούμερο 3. Με το νομοσχέδιο, λέτε, θέλουμε να υπάρχει γνωστοποίηση της συγκέντρωσης και του ποιος οργανώνει τι. Αυτό δεν γίνεται σήμερα. Σήμερα δεν γνωστοποιούν τα σωματεία, οι άλλοι μαζικοί φορείς, στις αρχές, στους δήμους, το χρόνο και τον τόπο μιας συγκέντρωσης, εκτός αν πρόκειται για κάτι που είναι έκτακτο και απρόβλεπτο. Και αυτά τα σωματεία, αυτοί οι μαζικοί φορείς, δεν έχουν προέδρους, δεν έχουν διοικητικά συμβούλια και πάει λέγοντας, που αναλαμβάνουν και την ευθύνη αυτών των συγκεντρώσεων. Γιατί το κάνετε λοιπόν? Το κάνετε αφενός για να συμπεριλάβετε ως στοιχείο αυτής της γνωστοποίησης το σκοπό της συγκέντρωσης, ανοίγοντας το δρόμο μια συγκέντρωση να απαγορεύεται ή να επιτρέπεται προκαταβολικά, αν κρίνετε από ποιον, από την αστυνομία, ότι ο σκοπός της συγκέντρωσης, χωρίς να έχει γίνει οτιδήποτε άλλο, είναι επικίνδυνος ή από τον οποίο προκύπτει κίνδυνη και ούτω καθεξής. Αυτός είναι ο ένας λόγος. Και ο δεύτερος λόγος, θέλετε το στοιχείο του οργανωτή ως φυσικό πρόσωπο για να θεσπίσετε αυτήν την απαράδεκτη αστική ευθύνη του οργανωτή, σύμφωνα με την οποία θα τυλίγετε σε μια κόλλα χαρτί πρωτοπόρους ανθρώπους, θα τους σέρνετε στα δικαστήρια και θα επιδιώκετε να τους εξοντώνετε ηθικά, πολιτικά, ακόμη και οικονομικά. Και θα αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα στο άρθρο, το επίμαχο άρθρο για την αστική ευθύνη. Ψέμα τέταρτο και το πιο εξοργιστικό απ' όλα. Είναι η προσπάθεια που κάνετε να συσχετίσετε ή ακόμη και να αποδώσετε
στις λαϊκές κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις, τις ενέργειες προβοκατόρικων στοιχείων που καμιά σχέση δεν έχουν με το οργανωμένο εργατικό, λαϊκό, το νεολαιοίστικο κίνημα και οι οποίοι ποτέ δεν εντοπίζονται, ποτέ δεν συλλαμβάνονται και φυσικά αυτή η προσπάθεια δεν είναι τωρινή. Χρόνια τώρα κάνετε αυτή την απαράδεκτη προσπάθεια συσχέτισης της δράσης αυτών των μηχανισμών με τη δράση του οργανωμένου εργατικού λαϊκού κινήματος. Απλά τώρα πάτε και ένα βήμα παραπέρα. Ποιο είναι αυτό το βήμα? Υιοθετώντας όλο αυτό το πλαίσιο, το αντιδραστικό ιδεολογικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ριζοσπαστικοποίησης και ιδεολογίας της βίας, αυτά υπάρχουν μέσα στο κείμενο του νομοσχεδίου, δεν είναι δικές μας εφευρέσεις, υπάρχουν στο άρθρο 19 του νομοσχεδίου, που επί της ουσίας αποτελούν τη βάση για την ποινικοποίηση της ριζοσπαστικής σκέψης και δράσης, της δράσης που συγκρούεται και αμφισβητεί το σημερινό σάπιο σύστημα, όπως επίσης αποτελεί και τη βάση για την ανιστόρητη εξίσωση φασισμού και κομμουνισμού, οι οποίες θεωρούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ιδεολογίες που παράγουν το έγκλημα. Και αυτά, επειδή τα αρνηθήκατε, αυτά δεν είναι μόνο κάποια κείμενα, δεν είναι μόνο κάποιοι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε είναι δικές μας θεωρίες συνωμοσίας. Όλα αυτά έχουν προχωρήσει στη ζωή, έχουν προχωρήσει στην πράξη σε μια σειρά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα εκεί όπου τα εργατικά, τα λαϊκά κινήματα είναι πιο αδύναμα και έχουν προχωρήσει με την ποινικοποίηση έως την απαγόρευση της δράσης και κινημάτων και κομμουνιστικών κομμάτων, αποδεικνύοντας πραγματικά και τι είναι αυτό που φοβίζει και το σύστημα και την άρχουσα τάξη και τις κυβερνήσεις του. Φτάνεται μάλιστα στο σημείο να ιδρύεται στο άρθρο 19 και ειδική διεύθυνση πρόληψης της βίας, τσουβαλιάζοντας υπαρκτές μορφές βίας, όπως είναι η ενδοσχολική βία, η ενδοοικογενειακή βία κτλ., με το ρατσισμό και τη ριζοσπαστική δράση. Στην ουσία δηλαδή, μιλάμε για έναν μηχανισμό ιδεολογικό, έναν μηχανισμό κατασταλτικό, χαφιεδίστικο, ο οποίος θα παίρνει προληπτικά μέτρα, ο οποίος θα συκοφαντεί και θα ποινικοποιεί τη δράση όποιον αντιστέκεται, παλεύει και συγκρούεται. Και στο ζήτημα αυτό έχουν λερωμένη τη φωλιά τους όλες οι κυβερνήσεις. Και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και στην Ολομέλεια θα φέρουμε συγκεκριμένα στοιχεία το πώς μια σειρά τέτοιες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσπίστηκαν και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και έρχεται η σημερινή κυβέρνηση να κάνει ένα ακόμη περαιτέρω βήμα. Όλα λοιπόν αυτά τα προσχήματα της κυβέρνησης αποκαλύφθηκαν αυτές τις μέρες από τις συνεδριάσεις της Βουλής. Και ενώ αποκαλύφθηκαν, η κυβέρνηση συνεχίζει στο ίδιο βιολί, στο ίδιο μοτίβο, γιατί προφανώς δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά, είτε να αναπαράγει και να αναμασά την ίδια προπαγάνδα, είτε να μην απαντά στα συγκεκριμένα ζητήματα που θέτουμε και που προκύπτουν από τις ίδιες τις απαράδεκτες και αντιδραστικές διατάξεις του νομοσχεδίου. Αναφερθήκαμε και στην προηγούμενη συνεδρίαση, θα αναφερθούμε και τώρα σε συγκεκριμένα ζητήματα που προκύπτουν από το νομοσχέδιο. Παραδείγματος χάρη, στο άρθρο 2 γίνεται αναφορά στους περιορισμούς που μπορεί να τεθούν σε μια συγκέντρωση. Και λέει ως περιορισμό ότι η συγκέντρωση δεν θα πρέπει να παρακολουθεί την κυκλοφορία. Και ρωτάμε, είναι δυνατόν μια συγκέντρωση που έχει 5, 10, 20 χιλιάδες ανθρώπους να μην παρακολουθεί την κυκλοφορία? Όταν αυτό είναι φυσιογνωμικό στοιχείο μιας συγκέντρωσης και μιας κινητοποίησης, προκειμένου να κάνει γνωστό ένα αίτημα το οποίο κινητοποιεί αυτούς τους ανθρώπους. Και πώς αυτός ο περιορισμός συνάδει με την πρόβλεψη ακόμη και αυτού του ίδιου του αστικού συντάγματος, ότι μπορεί να τεθεί ως περιορισμός η μη παρακόλληση της κυκλοφορίας. Δεύτερο ζήτημα στους περιορισμούς. Απαγορεύεται, λέει, η παρακόλληση της πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς κοινής
ωφέλειας. Άρα σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν μιλάμε για δημόσιες υπηρεσίες, παραδείγματος χάρη ένα υπουργείο, σε αυτές τις περιπτώσεις, ευθύς εξ αρχής, απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Απαγορεύεται δηλαδή μία συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας ή στο Υπουργείο Οικονομικών για ένα ζήτημα που απευθύνεται στο Υπουργείο Εργασίας ή στο Υπουργείο Οικονομικών και που μπορεί να έχει ως συνέπεια την παρακόλληση της εισόδου ή της πρόσβασης στο συγκεκριμένο Υπουργείο, ή απαγορεύεται μια συγκέντρωση στη ΔΕΗ για ένα ζήτημα όπως για το γεγονός ότι κόπηκε το ρεύμα σε έναν άνεργο πολίτη. Όλα αυτά, με βάση τις διατάξεις του νομοσχεδίου, μπορούν να απαγορευτούν. Να λοιπόν που υπάρχουν οι πόρτες και τα παράθυρα για γενικευμένες απαγορεύσεις που στοχοποιούν κάθε λαϊκή διαμαρτυρία και κινητοποίηση. Από την υποχρέωση γνωστοποίησης, στο άρθρο 3, εξαιρούνται εν μέρη μόνο, οι αυθόρμητες συναθρήσεις, οι οποίες, όπως λέει το νομοσχέδιο, δύναται να επιτραπούν, άρα είναι η άδεια θα είναι η εξαίρεση, αν πρόκειται για ένα γεγονός κοινωνικής σημασίας. Ποιο είναι το γεγονός κοινωνικής σημασίας? Ποιος θα κρίνει αν κάτι που κινητοποιεί κάποιους ανθρώπους πρόκειται για γεγονός κοινωνικής σημασίας? Θα το κρίνει η αστυνομία, το λιμενικό, οι διάφοροι άλλοι δήμαρχοι και προεδρεύοντες και διευθύνοντες σύμβουλοι δημοσίων επιχειρήσεων που βάσει το νομοσχέδιο είτε αποφασίζουν είτε καλούνται να διατυπώσουν γνώμη. Και μάλιστα αυτό προκύπτει από το άρθρο 10. Και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις αυτός που καλείται να αποφασίσει ή να διατυπώσει γνώμη, όπως είναι για παράδειγμα μια δημοτική αρχή, μπορεί ενδεχομένως να είναι και εκείνος εναντίον του οποίου στρέφεται μία συγκέντρωση, μία διαμαρτυρία, μία κινητοποίηση. Πώς θα προστατευτούν οι διαδηλωτές από πιθανές, εμείς λέμε όχι πιθανές, βέβαιες αυθαιρεσίες αυτών των αρχών? Τους λέτε θα πάνε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δηλαδή ένα εργατικό σωματείο, ένας φοιτητικός σύλλογος ή μια κοινότητα μαθητών η οποία αποφάσισε μια κινητοποίηση και της οποίας αυτή η κινητοποίηση απαγορεύτηκε, θα πρέπει να προσφεύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και πάμε στο άρθρο 13. Στο άρθρο 13 προβλέπεται η θέσπιση ιδιών ημών αδικημάτων για όποιον μετέχει σε απαγορευμένες συγκεντρώσεις. Και εδώ ρωτάμε γιατί το κάνετε. Έχετε σκοπό να συλλάβετε 10-20 χιλιάδες ανθρώπους που πρόκειται να συμμετέχουν σε μια απαγορευμένη συγκέντρωση, όπως λέτε? Εκτός αν έχετε σκοπό να ιδρύσετε ειδική διεύθυνση δίωξης διαδηλωτών και ειδικά δικαστήρια διαδηλωτοδικία. Όχι. Το κάνετε για να εκφοβήσετε. Αυτός είναι ο βασικός σας στόχος, για να εκφοβήσετε όσους πρόκειται να συμμετέχουν σε μια κινητοποίηση, γιατί ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά ότι αυτό το νομοσχέδιο θα ακυρωθεί στην πράξη από την ίδια τη λαϊκή πάλη. Και πάμε στο άρθρο, στην παράγραφο 4, που αφορά την αστική ευθύνη και για το οποίο άρθρο πρέπει να σηκωθεί η τρίχα κάθε δημοκρατικού και κάθε λογικού ανθρώπου. Τι λέει το συγκεκριμένο άρθρο? Ότι ο οργανωτής, αυτός που δηλώνεται ως οργανωτής, θα έχει την ευθύνη της αποζημίωσης για ενέργειες, καταστροφές, ζημιές που κάνουν άλλοι με αφορμή μια συγκέντρωση που δεν έχουν καμία σχέση με διαδηλώσεις ή με συγκεντρώσεις, και όμως ο οργανωτής θα έχει την ευθύνη για να αποζημιώσει όσους υπέστησαν τυχόν ζημιές. Αν αυτό δεν είναι άρθρο θεσμοθέτησης της προβοκάτσιας και του κοινωνικού αυτοματισμού, τότε αναρωτιόμαστε τι είναι. Λέτε αστική ευθύνη. Δεν ξέρω εγώ καμιά αστική ευθύνη όπου
ο εναγόμενος, ο οποίος θα σέρνεται στα δικαστήρια. Θα σέρνεται στα δικαστήρια. Γιατί εκεί θα πρέπει να αποδείξει αν πήρε ή όχι τα αναγκαία μέτρα. Δεν προβλέπεται κάποια άλλη διαδικασία απόδειξης. Αυτός θα πηγαίνει στα δικαστήρια και εκεί θα πρέπει να αποδείξει ότι πήρε όλα τα αναγκαία μέτρα. Δεν ξέρω καμιά αστική ευθύνη όπου ο εναγόμενος έχει και το βάρος απόδειξης. Έχει και το βάρος της απόδειξης για το ότι δεν είναι ελέφαντας. Αυτά πραγματικά είναι νομικά και νομοθετικά τερατουργήματα τα οποία τα εισάγεται προκειμένου να τυλίγεται σε μια κόλλα χαρτί, να σέρνεται σε πολύχρονες δικαστικές διαμάχες και να εξοντώνεται πρωτοπόρους εργαζόμενους συνδικαλιστές και ούτω καθεξής. Και είναι η θεσμοθέτηση και της προβοκάτιας και του κοινωνικού αυτοματισμού και της business. Γιατί σας το είπαμε την προηγούμενη φορά ότι ήδη ασφαλιστικές εταιρείες ακονίζουν τα νύχια τους με βάση τη συγκεκριμένη διάταξη. Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Λέγοντας το εξής. Το νομοσχέδιο αυτό αποδεικνύει, όπως και άλλα νομοσχέδια στο παρελθόν, αποδεικνύει ότι ο αυταρχισμός και η καταστολή πάει χέρι-χέρι με την αντιλαϊκή πολιτική. Πάει χέρι-χέρι με την επίθεση στα εργατικά, τα λαϊκά δικαιώματα. Αυτό είναι που κινητοποιεί τους 50, τους 100, τους χίλιους, τους δεκάδες χιλιάδες. Αποδεικνύει όμως και τα στενά όρια αυτής της δημοκρατίας, της αστικής δημοκρατίας, εμείς λέμε δικτατορία του κεφαλαίου, που όταν χρειάζεται πετάει στο καλάθι των αχρήστων δικαιώματα και ελευθερίες που είχαν κατακτηθεί με ποταμούς αίματος. Το νομοσχέδιο αυτό, επαναλαμβάνουμε, ακόμη κι αν δεν το αποσύρετε, θα μείνει στα χαρτιά, θα το ακυρώσει η ίδια η λαϊκή πάλη, όπως έκανε με άλλους νόμους στο παρελθόν, όπως έκανε και με το νομοθετικό διάταγμα της Χούντας, που καμιά κυβέρνηση δεν φρόντισε να το καταργήσει, όμως το κατέστησε ανενεργό η ίδια η λαϊκή πάλη, και οι μαζικές καταδίκες που δημοσιεύονται καθημερινά σωματείων, εργατικών κέντρων, ομοσπονδιών, μαζικών φορέων, άλλων ανθρώπων, είναι αυτό που πραγματικά αποτελεί το πρώτο βήμα για να μην νομιμοποιηθεί στη συνείδηση του λαού αυτό το τερατούργημα.